επόμενο ζευγάρι, Ανιέλικα Κρύλοβα, Αλιέκ Αυσιάνικοφ από τη Ρωσία. Ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, το έχετε δει πολλές φορές και έρχονται στο τελικό έχοντας την δεύτερη θέση. Είναι και οι δύο από τη Μόσχα και προπονούνται στο Newark της Ηνωμένης Πολιτείας. Anjelika Krylova, Oleg ήταν οι δύο παγωδρόμοι, ο συνθέτησαν ο Αράμ Χατσοτουριάν, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, δεύτερο στο παγκόσμιο και στο πανευρωπαϊκό του 96, από τη Ρωσία, από τη Μόσχα, είναι η σχολή της Μόσχας, το πολύ όμως τελευταία στο Newark, στην Delaware, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Αντάλια Λίνηση και τον Γενάδη Καρπανόσα, βλέπουμε και τους δύο προπονητές τους. Ενώ ο φωτογράφος ήταν ο Σεργέι Φώτιν, καμία σχέση, πιθανόν να είναι κάποιος απόγονος του διάσημου Μιχαήλ Φώτιν, του φωτογράφου των αρχών του αιώνα, που άλλαξε την
την όψη του κλασικού χορού. Επανερχόμενοι όμως στο καλλιτεχνικό πατινάζ, η αγωνία κορυφώνεται εδώ, είμαστε στη Γαλλία, οι Γάλλοι οπωσδήποτε θα θέλανε οι δικοί τους να ανέβουν στο πόδιουμ. Οι νέοι κριτές έχουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να κάνουν, να αποφασίσουν. Εδώ δεν έχουμε μεζούρα, δεν έχουμε χρονόμετρο που δεν δείχνει σαφέστατα τον κριτή, εδώ έχουμε μια κρίση ανθρώπων και το πώς θα αντιδρούν σε κάποιο είδος φυσική, σε κάποιο είδος κίνηση, σε κάποιο είδος χορογραφίας. Ή τους ταιριάζει ή δεν τους ταιριάζει. Υπάρχουν φυσικά και μερικά συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε. Είδαμε όμως ότι όλα τα ζευγάρια προσπαθούν να ξεφύγουν από το τυποποιημένο χορογραφία, χορός, και να δούμε κάτι πιο δημιουργικό και με περισσότερα δύσκολα, σε εισαγωγικά πάλι τη λέξη, ακροματικά στοιχεία. Και έρχονται πρώτοι μέχρι τη μία, 5, 8, 5, 7 οι χαμηλότεροι από την Ουγγαρία, 5, 9, 5, 8, 5, 8, όλοι τους δίνουν την πρώτη θέση ομόφωνα, κάποιοι θεατές πυροσβεστούν, κάποιοι διαμαρτύρονται, αυτά είναι. Πάντως μέχρι την στιγμή αυτή έχουμε την πρώτη θέση. Ανιέλικα Κρύλοβα, Άλεγ Ευσιάνικοβ, Νατάλια Λίτσης, Γεννάδη Καρπονόσκοβ, διάσημοι προπονητές, διάσημοι χορογράφοι. Πάγω τώρα, έχουμε την Οξάνα Γκρίσης και την Ευγένη Πλάτο, δεν χρειάζεται να σας πω.